να αφήσουμε. Μα αφήσει βέβαια από τον πρωταγωνιστή. Και είπαμε στην τελική ότι δεν θα μπορούσε να ταιριάξει τίποτα καλύτερα από αυτό το πράγμα στην παράσταση. Οπότε προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε και κάποια άλλα πράγματα που θέλαμε, επίπεδα και τέτοια στο σκηνικό. Οπότε και η Πετρούλα και αυτή από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ από 1 Ιουνίου μέχρι το τέλος μαζί μας και δουλεύαμε κομμάτι-κομμάτι. Και φυσικά διευκολύνατε όλοι μαζί τη δουλειά του φωτιστή σας. Γιατί όταν του έδωσες αυτό το έργο που του έδωσες, δεν είχε και πολλά να σκεφτεί. Φυσικά. Ο Δημήτρης ο Κοπουλινάκης ήταν πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν όταν είχαμε τελειώσει πια με τις πρόβες, είχαμε τελειώσει με τα πάντα. Ήταν πραγματικά αυτό που μας έλυσε τα χέρια από πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Δηλαδή ήρθε και το έντυσε έτσι όπως έπρεπε να το δει για μένα. Θα μου πεις και την ιδέα σου για αυτά τα κυλιόμενα που υπάρχουν μέσα. Για τα ανδρίκυλα. Τα ανδρίκυλα. Ναι. Ήταν ο παραπάνω πληθυσμός εδώ στο Ιωάννη. Αυτό ακριβώς. Στο δικό μου μυαλό ήταν αυτό. Ότι είναι οι περισσότεροι άντρες στρατιώτες που υπάρχουν. Γιατί υποτίθεται ότι περνάνε εκατομμύρια, χιλιάδες νεκροί. Οπότε αυτό το οποίο θέλαμε είναι αυτό. Αν προσέξει κάποιος καλύτερα, έχουν και μία επικάλυψη από καθρέφτη. Ναι. Που δυστυχώς θεατρικά αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κρατήσεις. Γιατί με τους προβολείς και όλα αυτά έρχεται και τυφλώνει τον κόσμο. Ναι, έκανες όμως αναβολή. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο να το καλύψουμε να φαίνεται τόσο όσο. Ναι. Αυτό η αρχική ιδέα ήταν να μπορεί και ο θεατής να βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα αντρίκελα. Ναι. Οπότε δηλαδή όλοι μας να είμαστε μέσα σε αυτό το πλήθος αυτών των στρατιωτών. Άλλη πάλι βέβαια, μια άλλη ερμηνεία που άκουσα από κάποιον θεατή που ήταν εξαιρετική είναι ότι εγώ το είδα σαν να είναι η τάφη αυτών των νεκροστρατιωτών. Ναι, γιατί. Και είναι το ακόμα καλύτερο όταν εσύ σκέφτεσαι κάποια πράγματα γι' αυτό και έρχεται ο θεατής και σου λέει ότι εγώ ξέρεις, είδα και αυτό στην παράσταση. Γι' αυτό σου είπα ότι έχει πάρα πολύ φαντασία μέσα στο έργο, γιατί έχει και τη φαντασία του άλλου να ταξιδέψει και να δει πράγματα. Να τελειώσουμε με το εφάνταστο αυτό μακιγιάζ που έκανε η Ράινια Γραβάνη. Ράινια Γραβάνη. Το οποίο εντυπωσιάζει γιατί ουσιαστικά όντως τους μετατρέπει σε νεκρούς και τους αφήνει να είναι και ζωντανοί να μιλάνε και να φέρονται. Δεν τους έχει άκαμπτους. Έχει το μακιγιάζ τόσο όσο. Ναι, αυτό ακριβώς. Η Ράινια Γραβάνη ήταν πάλι από τους συντελεστές οι οποίοι ήρθαν στην πορεία. Γιατί την κύρια δουλειά την ξεκινήσαμε μαζί με την Πετρούλα, τον Τζόι και την Μίκα και φυσικά να μην ξεχάσω τον κατασκευαστή του Σκοτώνα, τον Κώστα τον Πόντο. Ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά μαζί και στην πορεία ερχόντουσαν σιγά σιγά οι επόμενοι συνεργάτες οι οποίοι απλά κουμπώνανε τις ιδέες τους σε αυτό το οποίο κάνουν. Η Ράνια είναι ανάμεσα σε αυτούς, είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Η οποία μέσα από συζήτηση είχαμε πει αυτό. Επειδή το έργο είναι τόσο υπερβολικό, δεν θέλαμε επίσης το μακιγιάζ να έχει αυτή την υπερβολή. Ναι. Θέλαμε να δίνει μια ατμόσφαιρα, να δίνει κάτι το απόκοσμο, αλλά να μην είναι και κάτι υπερβολικό. Και νομίζω αυτό που έκανε με το μακιγιάζ το τόσο όσο, δεν είναι όλο το υπόλοιπο. Χάρηκα που τα είπαμε, Πασχάλη. Εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε και τυχεροί γιατί στο τέλος της κουβέντας μας ξεκινάει πάλι η πρόβα. Ξεκίνησα και με ένα παραδοσιακό τραγούδι. Οπότε είναι ωραίο. Ωραίο φινάλε. Σαν μουσική δένει και με αυτό που έχεις και εσύ στο προγραμματισμό σου. Καλή συνέχεια, πες μας και τη διάρκεια του 7 Νοεμβρίου για τον προγραμματισμό. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή που πέρασε 7 Οκτωβρίου. Θα είμαστε μέχρι 7 Νοεμβρίου στον χώρο για 20 παραστάσεις. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στις 9:30. Υπέροχα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.